Ποιος είναι ο λόγος που ήρθες στο X-Factor? Έχω έναν κατά κυριολεξία ιερό σκοπό. Wow! Να προωθήσω εδώ στην Ελλάδα ένα είδος μουσικής που είναι ξεχασμένο. Ποιο? Χριστιανικά gospel. Sister, give me a hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Θα σταθώ με τα χέρια ψηλά σε σένα. Ο ιερός σκοπός αυτός... Δεν ξέρω αν επετεύχθη. Αδιαφόρου και αχρώμου γωνία. Νομίζω ότι είμαστε λίγο μακριά. Εντάξει, από κάπου πρέπει και εγώ να αρχίσω. Ναι, κάπου αλλά όχι από το X-Factor. Μπορείς να πας κάπου αλλού, όχι εδώ. Δεν το βάζω κάτω. Θα ξανάρθω. Α, όχι, να λείπω εγώ. Από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ. Άλλαξε, να σου πω. Κάνε μία αλλαγή τώρα, πα. Θέλεις πα, τραλαλά. Θέλω τραλαλά. I cheated myself like I knew how to. Διάλεξες ένα τραγούδι που έχει χαρακτήρα μένα, αλλά τώρα μουσικά περιορισμένο. Δεν μπορείς να το πετύχεις στα 17 σου. Είναι πολύ δύσκολο. Κάτι έχεις. Θέλει να σε ακούει ο άλλος και να σε βλέπει. Και είσαι μόνο 16-17. Εγώ λέω ότι έχεις το XXX Factor. Θέλεις να μας τραγουδήσεις τίποτα άλλο, μήπως και ξεπεράσουμε αυτό που είδαμε και ακούσαμε. Σκεφτείτε εσείς πάνω να βγάλω μια selfie εδώ. Για μένα είσαι η μόνη επιλογή. Έχεις κοπελά. Έχω, ναι. 3 χρόνια. 3 χρόνια, ε. Και πρέπει να τη λατρεύεις. Εννοείται. Χρειαζόμαστε ένα τραγούδι στις μέλησες ακόμα. Οπότε όταν μεγαλώσεις. Είναι ο καλύτερος τραγουδιστής της γενιάς του αυτός ο τύπος εδώ. Don't you worry, don't you worry, child. Είσαι υπέροχα άβολος τύπος. Εμένα με τρόμαξες λίγο, έτσι πως κοιτάς. Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις έστω για λίγο. Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν για να με έκανες εμένα να σου πω ένα ναι για να πάω παρακάτω? Εγώ αισθάνθηκα ότι δεν έσπασες το τζάμι.